Είχα πάθει σοκ. Από τι? Με την εμφάνισή σου. Έλα ρε Σιάννα. Ίδιος με τον Ερμή, δηλαδή δεν έχεις αλλάξει. Πόσο χρόνο ήσουν τότε, δεν ήσουν 27-28? Ναι, 26-28 κάναμε τη σειρά. Ωραία, 26-28. Τόσο είσαι. Καλώς όρισες λοιπόν στη γειτονιά μου. Ναι, λοιπόν, εδώ μένεις τα τελευταία πόσα χρόνια? Τα τελευταία, κάτσε να σου φτιάξω λίγο το μαλλί. Τα τελευταία 21 χρόνια. Γειτονιά εντελώς. Δηλαδή. Είναι γειτονιά, την έχω αγαπήσει. Εδώ είμαι πια δημότης. Σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο εδώ πέρα έχει συμβεί κάτι σημαντικό, ας πούμε. Εδώ γέννησα την κόρη μου. Όλα αυτά είναι. Ωραίες αναμνήσεις. Ωραίες αναμνήσεις. Όταν βγαίνεις με την κόρη σου, σας μπερδεύουν σαν ζευγάρι, ότι μπορεί να είστε και ζευγάρι? Έχει τύχει. Μια φορά θυμάμαι, είχαν πει, σε είδα λέει στη μια πιτσιρίκα, λέει κυκλοφόρηση. Δεν είναι πιτσιρίκα, παιδιά, η κόρη μου είναι. Τι είναι αυτά που λέτε? Τέλειο, ναι. Έχει μεγαλώσει τώρα. Είναι ωραίο, μωρέ, να είσαι νέος και να έχεις μεγάλα παιδιά. Είσαι αυστηρός μπαμπάς? Είμαι αυστηρός. Ναι. Δηλαδή είμαι cool εκεί που πρέπει, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βάζεις κανόνες στα παιδιά. Τις κάνω και τα χαρακτήρια. Δηλαδή εκεί που είμαι αυστηρός, εκεί γίνομαι χάζο μπαμπάς. Ένα τέτοιο πράγμα. Σου λέει τα προσωπικά της? Μου τα λέει όλα. Και μάλιστα πολλοί άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Ναι, την έμαθα να μου τα λέει όλα.